Φίλοι και φίλες, βρισκόμαστε μπροστά από το Δημαρχείο της Μάνδρας Ιδηλίας, του Δήμου της Μάνδρας Ιδηλίας. Βλέπουμε ένα πανό που λέει «Μόνιμη και σταθερή δουλειά κάτω χέρια από τους συμβασιούχους COVID». Γίνεται μια διαμαρτυρία εργαζομένων, θα μαζευτεί αρκετοί εργαζόμενοι εδώ και έχουμε την πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων, τον ΟΤΑ Αλυσίνας, την κυρία Χόντρου. Κυρία Χόντρου, πέστε μας τι ακριβώς σημαίνει αυτή τη στιγμή εδώ. Λοιπόν, σήμερα απολύονται 19 άτομα που είχαν προσληφθεί από το 20 με συμβάσεις COVID. Είχαν παραμείνει στη δουλειά με δικαστικές αποφάσεις. Η τελευταία προσφυγή τους ήταν στις 2 Μάη στα δικαστήρια ενώ και στις 30 Ιουνίου βγήκε απόφαση αρνητική για τους εργαζόμενους. Πρέπει να σταματήσουν την εργασία. Για να βοηθήσουμε τους τελευταίες που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, υπήρχε μια σύμβαση που άρχισε πριν από 2 χρόνια. Τρία χρόνια. Υπήρχε μια ημερομηνία λήξης. Ναι. Ωραία. Αλλά είχαν προσφύγει οι εργαζόμενοι και την είχαν κερδίσει. Ωραία. Αυτή η απόφαση που βγήκε από το δικαστήριο, πού είναι, πού βρίσκεται, ποιος την παρέλαβε? Αυτή να έπρεπε να την παραλάβει ο δικηγόρος του Δήμου, που είχε οριστεί για δικηγόρος, και έπρεπε να την παραλάβει ο δικηγόρος των εργαζομένων και να κοινοποιηθεί στο Δήμο. Παρόλα αυτά? Παρόλα αυτά δεν έγινε αυτό. Και κοινοποιήθηκε στο Δήμο από τον δικηγόρο του Δήμου στις 12-10. Τρεις μήνες μετά δηλαδή. Ακριβώς, 3,5 μήνες μετά. Αυτοί στους τρεις μήνες οι εργαζόμενοι πληρωνόντουσαν κανονικότατα. Κανονικά. Έχουν πληρωθεί με 30 Σεπτέμβρη. Και αυτή τη στιγμή? Και αυτή τη στιγμή τους ζητούνται πίσω 3,5 μήνες μισθή. Και εντωμεταξύ έχουν χάσει και την προθεσμία να ενταχθούν στο Ταμείο Ανεργίας. Γιατί θέλει ένα δίμηνο. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Και επομένως μένουν χωρίς ψωμί 19 οικογένειες. Δηλαδή οι εργαζόμενοι παιχτήκανε. Χωρίς να έχουν την ευθύνη. Αυτό που ζητάμε σήμερα, γι' αυτό κάνουμε την κινητοποίηση. Η κατάληψη έχει αρχίσει από την 5η το απόγευμα.